Κύριε Λεβέντη, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο για την πρόσκληση που μου έκανε και ιδιαίτερα για το λόγο που μου δίνει να απευθυνθώ στο ακροατήριό σας. Ακούγοντας την κυρία Υπουργό, αισθάνθηκα σαν να είμαι σε μια χώρα πολύ σπουδαία, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι η Σουηδία, κάτι τέτοιο, με λυμμένα προβλήματα. Και ακούγοντας τον κύριο Χατζηδάκη, τον οποίο συμπαθώ επίσης, διερωτήθηκα μέχρι πρόπερση που κυβερνούσαν γιατί δεν τα κάνανε αυτά που λέει ότι θα κάνει τώρα. Το ίδιο κόμμα, ήταν μεγάλο τέλεχος και ο ίδιος, σε υπουργεία, πότε τα εσκέφτησαν όλα αυτά. Θα σας πω κάτι, είπε η κυρία Υπουργός, ότι θα ξεκινάς την επιχείρησή σου και μετά θα παίρνεις την άδεια. Αλίμονο τους αν το κάνουν αυτό κάποιοι και θα σας πω κάτι που μου διηγήθηκε μια φορά ο Τσάκος που τον είδα σε ένα τραπέζι, ο εφοπλιστής. Διέθεσε 2 δις πριν 25 χρόνια στην Χαλκίδα για να κάνει ιχθυοτροφία. Πήγε τα μηχανήματα, πήγαινε όλα. Κάποιος δήμαρχος ξεσηκώθηκε ότι ρυπαίνεται το περιβάλλον και ο άνθρωπος, επειδή δεν ήθελε να κάνει προσωπικές αντιδικίες, σηκώθηκε και έφυγε και παράτησε και τα μηχανήματα και όλα. Λέει, δεν θέλω. Του λέγανε μετά, έλα, έλα. Όταν είπε ότι φεύγω, άρχισαν και τα λέγανε, έλα, έλα. Και έφυγε. Αυτός λέει, με συγχωρείτε, δεν θέλω. Προτιμώ να τα χάσω, είμαι βλάκας, τα χάσα. Δεν θέλω να αναμειχθώ άλλο. Ένας άλλος έβγαλε άδεια σε ένα νησί για να κάνει δωμάτια. Βγαλμένες άδειες τώρα, δεν λέμε να πας να κάνεις και μετά να πάρεις την άδεια, που εκεί θα γίνει χαμός. Μιλάμε για βγαλμένες άδειες από τις υπηρεσίες του κράτους. Πήγε εκεί να χτίσει, να κάνει 5-6 μπαγκαλόβους, ανοίγοντας, σκάβοντας για να γίνει, βρήκαν ένα τάφο. Δεν ήταν ούτε η περιοχή αρχαιολογική, ούτε τίποτα. Τον σταμάτησαν και σε 6 μήνες πέθανε. Γιατί είχε ρίξει τα λεφτά του στα υλικά, είχε κάνει προεργασία και πέθανε. Ένας άνθρωπος που πέθανε από την Ελλάδα, έτσι όπως το συμβαίνει εφέρω. Ένας άλλος πρόσφατα πήγε και έκανε μια μαρίνα και έβρεξε εκεί με το λιμενικό ταμείο, έχει ρίξει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, δεν είναι τόσο πλούσιος άνθρωπος, πήρε και δάνεια και τώρα του κάνανε έξωση το ταμείο λιμένων εκεί για να τον πετάξουν έξω. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί αν πούμε ξεκινήστε και καταθέστε τα χαρτιά σας όταν με κατατεθειμένα χαρτιά οι άνθρωποι άλλος πεθαίνει και άλλος καταστρέφεται. Είναι η ασάφεια των νόμων, είναι οι υπηρεσίες, η πολυγλωσία. Θα σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πρόσφατα κάποιος ζήτησε για ένα λατομείο παλιό, που υπάρχει ειδικός νόμος, την άδεια όχι να σκάψει, γιατί απαγορεύεται σε εκείνη την περιοχή, απλά εξοριγμένα ξοφάρια λίθων, εξοριγμένα ξοφάρια λίθων, να τα σπάσει και ως αντιπαροχή προς το κράτος να φυτέψει το μέτωπο, να το αποκαταστήσει. Οι υπηρεσίες το απαντούν όχι. Τους φέρνουν απάντηση όχι. Προσφέρεται δηλαδή σε ένα κατεστραμμένο τοπίο, καραφλό τοπίο, να αποκαταστήσει σπασμένα, δεν θα κάνει εξόριξη,
ξοφάρια λίθων και να τα κάνει αμοχάλικο και ανταυτούς προς το κράτος να προσφέρει την αποκατάσταση του μετόπου. Η Ελλάδα του είπε όχι. Η Ελλάδα του σήμερα, κύριε Υπουργός, του είπε όχι. Όχι του χθες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Εγώ πήγα στο εξωτερικό και με ρώταγαν ποιος είναι χειρότερος, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Δεν με ρώταγαν ποιος είναι καλύτερος. Και απάντησα ότι ο Μεν Τσίπρας ανέβασε πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών το 2015, το Γενάρη. Ενέπνευσε την νεολαία ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Και μετά κρεμίστηκαν όλα. Προσγειώθηκε ο ίδιος. Ομολογουμένως ακολούθησε μετά την πορεία της Ευρώπης. Αλλά είναι αμφίβολο αν στο κόμμα του ακολουθούν όλοι την πορεία της Ευρώπης. Αλλά ως παράπτωμα προς την κοινωνία ήταν μέγιστο. Ήταν όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε εμπνεύσει ότι θα σώσει τη χώρα, ότι θα κάνει δημοκρατία, απλή αναλογική, το ένα δώρο και... Τι έκανε, πώς πέρασε εκείνος ο Ανδρέας Παπανδρέου, τι έμεινε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, πλην ερεπίων και κάποιων που μπήκαν σε δουλειές, τίποτα, και αυτό έκυψαν τη χώρα. Σαν παράπτωμα λέμε είναι μέγιστο, ο ίδιος έδειξε με τα μέλια ο κύριος Τσίπρας. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι και αυτή συνεχώς σε μια πολιτική ότι θα τα κάνει καλύτερα και όταν έρχεται ο κόσμος από την ίδια μέρα που βγαίνει κοιτάει πώς θα την διώξει. Το μοναδικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία είναι από την ημέρα που αναλαμβάνει ότι ο κόσμος συνασπίζεται για να την αποπέμψει. Με ρώτησαν λοιπόν να επιστρέψω, ναι, ναι, βεβαίως θα επιστρέψω, αλλά είναι πράγματα που ήθελα να ακούσουν στην Κόρυφα και ξέρετε γιατί ήθελα να τα ακούσουν. Γιατί ο Απόστολος Παύλος έστελνε επιστολές προς Κορινθίους, όχι για να ακούν οι Κορινθοί, αλλά οι Ορθόδοξοι όλης της γης. Άρα αυτά τα οποία λέω δεν τα λέω για το παρόν Εκκλησία. Οι ξένοι λοιπόν με ρώτησαν, οι ξένοι, γιατί δεν τα βρίσκετε ρε παιδί μου στην Ελλάδα, λέει. Τι έχετε πάθει. Σε όλο τον κόσμο, λέει, κάνουν και κυβερνήσεις μαχικές, μεγάλες. Εσείς γιατί οι μισοί λένε τους αντιμισούς προδότες. Τι έχετε πάρει. Λέω, εμείς έχουμε εξουσιομανία. Για μας, παιδιά, στην Ελλάδα μετράει ότι κάποιες οικογένειες πρέπει να βγάζουν πρωθυπουργούς. Δεν βγάζουν πρωθυπουργούς, τρελαίνονται. Σας ευχαριστώ πολύ.